Στα άκρα και πάλι τις καταστάσεις στο Αιγαίο η Τουρκία με δύο κινήσεις που αμφισβητούν τόσο την ελληνική δικαιοδοσία στο Αρχιπέλαγος όσο και τις προσπάθειες Ελλάδας, Ισραήλ και Κύπρου για την κατασκευή του East Med. Με την εξόχως παράνομη Ναύτεξ 0820 21 δεσμεύει χωρίς να έχει τη σχετική δικαιοδοσία δύο περιοχές στην καρδιά του Αιγαίου για ασκήσεις έρευνας και διάσωσης στις 7, 8, 13 και 14 Οκτωβρίου. Οι περιοχέ αυτέ είναι ανάμεσα σε χείο ψαρά, κύρου Άιστρατη και Λέσβο, με προφανή στόχο να κόψει στα δύο το Αιγείο από βορρά προ νότο. Το δυτικότερο δε άκρο τη δυτική περιοχή περνά ακόμα δυτικότερα και από τον 25ο μεσημερινό, όπου θεωρητικά είναι τα όρια των τουρκικών διεκδικήσεων στο Αιγαίο. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό, αλλά σημειώνεται μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα και δείχνει ξεκάθαρα πω πέρα από ένα ανήσυχο καλοκαίρι δεν θα είναι ήσυχο ούτε και το φθινόπορο. Παράλληλα, η Τουρκία προχώρησε και σε μία ακόμα κίνηση που δημιουργεί προβλήματα στι εργασίε για τον EastMed. Ενώ η Ελλάδα εξέδωσε την Navtex HA96 για τη δέσμευση περιοχή στο στενό τη Κάσου ώστε να κινηθεί μέσα σε αυτή το σκάφο γαλλικών συμφερόντων Nautical Geo που έχουν μισθώσει Ελλάδα, Ισραήλ και Κύπρο για μετρήσει στο βυθό σχετικά με τον αγωγό η Τουρκία προχώρησε στην έκδοση της παράνομης και αστείας Ναύτεξ 0821 21, στην οποία αναφέρει το Φεδρό πως μέρος της περιοχής που έχει δεσμευτεί με την ελληνική οδηγία προς ναυτιλωμένους πέφτει μέσα σε τουρκική υφαλοκρηπίδα, που ανακηρύχθηκε με σχετική διακήρυξη στον ΟΗΕ στις 18 Μαρτίου 2020. Η Άγκυρα μάλιστα ζητά οι οποιασδήποτε ερευνητικέ ενέργειε στην περιοχή αυτή να συντονιστούν και να ζητήσουν άδεια από τι τουρκικέ αρχέ. Μέχρι το βράδυ τη Πέμπτη, η Αθήνα δεν είχε προχωρήσει στην έκδοση αντινάφτεξ για καμία από τι δύο παράνομε οδηγίε προ ναυτιλωμένου. Παράλληλα, αξίζει να υποθεί πω το ερευνητικό Ιούνου έχει βγει απέναντι από τη Ρόδο και εκτό απροόπτου μέσα στην Παρασκευή θα φτάσει στην περιοχή που έχει δεσμεύσει με εξίσου παράνομη ναύτεξη Τουρκία για έρευνε γύρω από το Καστελόριζο μέχρι το τέλο του Σεπτεμβρίου. Ευτυχώ, όλε οι πληροφορίε καταδεικνύουν πω το συγκεκριμένο σκάφο μπορεί να διενεργήσει έρευνε μόνο επί τη στήλη του ύδατο και έτσι δεν θα αγγίξει την ελληνική υφαλοκρηπίδα. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Αν σα άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερες εξελίξει. Μην ξεχνάτε να μα κάνετε σχόλια με την άποψή σα, καθώ η γνώμη σα είναι πολύ σημαντική για εμά.